Κουμουτσάκος, με τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς για την απόψινή εκδήλωση, δύο λόγια. Ναι. Είναι κεντρική η προεκλογική μας ομιλία. Είναι απόψε το απόγευμα, Κυριακή, στις 6 ώρα στο ξενοδοχείο ΠΟΣ. Η ομιλητής είναι ο ευρωβουλευτής μας, ο κύριος Κουμουτσάκος, γνωστός και για τις γνώσεις και για την δυνότητα του λόγου του, και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να τον ακούσει, προκειμένου να πιστεί από τα επιχειρήματα που έχουμε για να μας πηδήσει προσεχείς εκλογές. Κύριε Κουμουτσάκο, σε όλη την Ελλάδα ουσιαστικά περιοδεύετε. Παρακολουθούσαμε ομιλίες σας τις προηγούμενες μέρες από Βόρειο Ελλάδα. Πώς βλέπετε τα πράγματα και ειδικότερα εδώ στο νομό μας από τις επαφές που είχατε? Πρώτα απ' όλα να πω σε όλους ότι χαίρομαι πολύ που είμαι στο νησί της ΚΟ. Είναι μια ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους κατοίκους του νησιού, μιλώντας για το πολύ κρίσιμο θέμα των επικείμενων εκλογών. Είναι εκλογές πραγματικά αποφασιστικές. Είναι εκλογές καθοριστικές, περισσότερο από κάθε άλλη φορά μετά τη μεταπολίτευση. Αυτά δεν είναι λόγια, έχουν ξαναϋποθεί βέβαια, αλλά αυτή τη φορά κάθε λέξη παίρνει το νόημά της. Η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα και οι αποφάσεις της 6ης Μαΐου θα είναι καθοριστικές για το παρόν και για το μέλλον της. Αυτά βασικά έρχομαι να συζητήσω. Και όχι μόνο να μιλήσω, να συζητήσω με όλους όσους θα είναι στη σημερινή εκδήλωση. Από εκεί και πέρα, ελπίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα δώσουν μια σταθερότητα και μια προοπτική στη χώρα, διότι η πρώτη προϋπόθεση για να βγει η χώρα από την κρίση είναι πρώτα να κυβερνηθεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών της 6ης Μαΐου. Το άλλο είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι η πορεία, το ξέρουμε όλοι, θα είναι ανηφορική και δύσκολη. Αλλά είναι η μόνη πορεία που μπορεί να οδηγήσει σε προοπτική. Αλίμονο, αν η χώρα 40 χρόνια μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 35 χρόνια μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαταλείψει ή χάσει το μεγάλο στοίχημα της στρατηγικής συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα τέτοιο ορατό διακύβευμα, ας πούμε? Δεν είναι ορατό, αλλά το ακούω, ναι, από εκείνους που εύκολα μιλούν χωρίς να παρουσιάζουν και φωνάζουν χωρίς να παρουσιάζουν τίποτα συγκεκριμένο, χωρίς ούτε το στοιχειώδη ρεαλισμό που θα απαιτούσαν οι στιγμές. Όλους εκείνους που φωνασκούν στη λογική της τηλεοπτικής και διαδικτυακής ατάκας. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις πολιτικές, νομίζω ότι πρέπει να τις καταδικάσουμε. Πρώτα αυτές. Από εκεί και πέρα, ο θυμός και η αγανάκτηση, που είναι και λογικές και αναμενόμενες αυτή την περίοδο, και δικαιολογημένες. Πιστεύω και κάνω και μια έκκληση, αν θέλετε, ότι δεν θα πρέπει να είναι το καθοριστικό στοιχείο όταν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την απόφασή μας μπροστά στην κάλπη. Θα πρέπει και η λογική αγανάκτηση και ο λογικός θυμός να δώσουν τη θέση τους στη λογική και στη σκέψη. Να μιλήσει περισσότερο το μυαλό και λιγότερο το θυμικό. Διότι η χώρα έχει ανάγκη σαφούς κατεύθυνσης και μιας στιβαρής διακυβέρνησης, που εγώ πιστεύω ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τη δώσει. Είναι εύκολη υπόθεση η αυτοδυναμία? Η αυτοδυναμία είναι μια σωστή στρατηγική. Και είναι μια σωστή στρατηγική γιατί η χώρα αμέσως μετά τις εκλογές θα χρειαστεί συγκεκριμένες, δυναμικές και ξεκάθαρες αποφάσεις. Εγώ την αυτοδυναμία δεν την καταλαβαίνω ως μια αυτοδυναμία αποκλεισμών, ως μια εσωστρεφή αυτοδυναμία, αλλά μια αυτοδυναμία προϋπόθεση μεγαλύτερων συνενέσεων. Η χώρα χρειάζεται, όπως σας είπα, γρήγορες και καθαρές αποφάσεις και όχι ένα ενδοκομματικό αλυσφαιρίσι για κάθε απόφαση, για κάθε τοποθέτηση, για κάθε μέτρο που θα πρέπει να λάβουμε. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει δίκιο που λέει και ζητάει αυτοδυναμία. Δεν είναι μια αυτάρεσκη αυτοδυναμία για να γλεντήσουμε με την εξουσία, διότι όλοι ξέρουμε ότι αν η αυτοδυναμία γίνει πράξη, το βάρος της ευθύνης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν θα είναι πολύ μεγάλο. Οι στιγμές της διαχείρισης θα είναι δυσχερείς. Επομένως, δεν είναι το αίτημα της αυτοδυναμίας ένα αίτημα να κυβερνήσουμε με άνεση. Είναι ένα αίτημα να κάνουμε το καθήκον μας με λυμμένα τα χέρια. Ελπίζω ότι αυτό το μήνυμα θα φτάσει στον κόσμο. Εάν δεν φτάσει, υπάρχουν στο Σύνταγμα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης. Αυτό όμως που είναι ζωτική ανάγκη αυτή τη στιγμή και δεν είναι, το ξαναλέω, δεν είναι ένα δίλημα κατασκευασμένο σε κομματικά γραφεία, είναι ένα υπαρκτό ζωντανό δίλημα. Αυτό που επήγει είναι η χώρα να κυβερνηθεί αποφασιστικά.
χρειάζεται ένας καπετάνιος, μία πορεία και ένα ενωμένο πλήρω. Πολλοί λένε ότι τα μέτρα είναι προηλυμένα και θα είναι σκληρά την επομένη των εκλογών. Ποια είναι η άποψή σας? Θέλω να σας μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε σε πλήρη ανατροπή των συμφωνηθέντων. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να υπάρξουν σοβαρές βελτιώσεις και τροποποιήσεις, έτσι που να γίνουν τα πράγματα δικαιότερα για αυτούς που έχουν υποστεί τις άδικες και μεγάλες θυσίες, δηλαδή τους συνανθρώπους μας που θέλουν τη μεγαλύτερη, έχουν ανάγκη τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη και στήριξη, ένα, και δεύτερον να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό μπορεί να το διεκδικήσει καλύτερα στους Ευρωπαίους μια κυβέρνηση με καθαρές θέσεις. Μια κυβέρνηση με καθαρές θέσεις, κοινοπύλα και εντολή μπορεί μάλιστα να αξιοποιήσει τις όποιες αλλαγές αρχίσουν να συμβαίνουν στην Ευρώπη. Αλλαγές που φαίνεται ότι δημιουργούν ένα ρήγμα, μια ρογμή στην μονολυθική γερμανική αντίληψη για αυστηρή δημοσιονομική λιτότητα. Κάποιος πρέπει να αξιοποιήσει αυτές τις εξελίξεις. Και για να αξιοποιηθούν αυτές τις εξελίξεις, χρειάζεται ένας ισχυρός διαπραγματευτής με σαφή εντολή. Το ξαναλέω, την Κυριακή είναι εκλογές που διακυβεύεται το παρόν και το μέλλον της χώρας. Ελπίζω να πριτανεύσει, και καλό όλους, να πριτανεύσει όχι η δικαιολογημένη αγανάκτηση, αλλά η αναγκαία λογική. Σας ευχαριστούμε πολύ.